τις δικές του απαντήσεις γύρω από τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν μετά την δημοσιοποίηση του βίντεο για την τουριστική προβολή της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από το τηλεοπτικό δίκτυο Euronews, έδωσε ο αντιπεριφερειάρχης τουρισμού Κώστας Αντωνιάδης στην τηλεόραση του Σέντερ. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Αντωνιάδης, πρακτικά για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατόν να χωρέσουν όλες οι πόλεις και όλες οι περιοχές της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε ένα βίντεο των 4 λεπτών, ενώ υπεραμύνθηκε της άποψης περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ότι σε ένα βίντεο 4 λεπτών πρέπει να αναδεικνύονται οι κρυφές πτυχές της περιφέρειας και επεσήμανε ότι αποκλειστικός δημιουργός του συγκεκριμένου βίντεο και της σκηνοθετικής άποψης ήταν το Euronews. Κοιτάξτε, αυτό που θέλω να τονίσω καταρχήν και στους τηλεθεατές, κύριε Κομινέ, είναι ότι από τις 10 Οκτωβρίου και για μια εβδομάδα ο διεθνής σταθμός Euronews θα προβάλλει ένα βίντεο αφιερωμένο στην περιφέρειά μας. Ναι. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά ιστορικά. Ένα παγκόσμιο δίκτυο όπως είναι το Euronews που απευθύνεται σε 12 διαφορετικές γλώσσες σε ένα τηλεοπτικό κοινό 500 εκατομμυρίων και σε 166 χώρες να προβάλλει μια περιφέρεια και συγκεκριμένα την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να σταθούμε από το να ασχολούμαστε αν θα προβάλλεται ένας δήμος ή κάποιος άλλος δήμος λιγότερο ή περισσότερο. Όχι φυσικά ότι δεν κατανοώ τις αντιδράσεις ή έστω και τους προβληματισμούς που εξέφρασαν κάποιοι παράγοντες αυτοδιοικητικοί σε διάφορους δήμους. Καταλαβαίνω τον προβληματισμό τους, αλλά από την άλλη όμως, κύριε Κομινέ, πρέπει να πούμε καταρχήν ότι η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει 22 δήμους. Και ο κάθε δήμος, ο κάθε δήμαρχος, ο κάθε αντιδήμαρχος, αλλά και ο κάθε κάτοικος αυτού του δήμου θεωρεί και έτσι είναι ότι ο δήμος του έχει ένα αξιοθέατρο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα αξιοθέατρο το οποίο μπορεί να έχει τουριστική, πολιτισμική ή και αρχαιολογική αξία. Αλλά επαναλαμβάνω, εμείς ως περιφέρεια και το συγκεκριμένο βίντεο που έχει διάρκεια 4 λεπτών και επειδή και εσείς είσαστε ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείστε με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πολύ, και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι σε ένα τέτοιο βίντεο 4 λεπτών δεν μπορούμε να βάλουμε 22 αξιοθέατα. Αλλά εδώ υπάρχουν επιχειρήματα από αυτούς που αντιδρούν. Υπάρχουν επιχειρήματα, βεβαίως. Να ολοκληρώσετε. Φυσικά υπάρχουν επιχειρήματα και γι' αυτό είμαστε εδώ για να το συζητήσουμε. Εκτός αν, κύριε Αντωνιάδη, θα σας αφήσω να ολοκληρώσετε. Εκτός αν ισχύει αυτό που βγήκε εκ μέρους του γραφείου τύπου της περιφέρειας, ότι το συγκεκριμένο βίντεο κατασκευάστηκε για να αναδειχτούν οι περιοχές που δεν είναι τόσο αναγνωρίσιμες. Και αυτό θα τα βάλουμε σε μια σειρά όλα και μαζί, κύριε Κομινέ. Επομένως, λέω ότι τεχνικά δεν είναι εφικτό μέσα σε ένα βίντεο 4 λεπτών διάρκειας να μπουν 22 αξιοθέατα. Καταλαβαίνετε, το λένε οι τεχνικοί, δεν το λέω εγώ, ότι θα χάσει ο τηλεθεατής την αξία που θέλεις να προβάλλεις μέσα από το συγκεκριμένο βίντεο. Από την άλλη, να πούμε, κύριε Κομινέ, ότι και οι Δήμοι έχουν και αυτοί δικαίωμα στην τουριστική προβολή του κάθε Δήμου. Επομένως, δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι έχουν τις τουριστικές τους επιτροπές, τις οποίες οφείλουν να χρηματοδοτούν προκειμένου να προβάλλουν τουριστικά το Δήμο τους, ο κάθε Δήμαρχος ή η κάθε τοπική κοινωνία. Εμείς ως περιφέρεια ερχόμαστε να βοηθήσουμε και να συμπαρασταθούμε όλους τους Δήμους της περιφέρειάς μας. Αλλά από την άλλη όμως επαναλαμβάνω ότι το σχεδιασμό και την υλοποίηση την είχε αποκλειστικά το Euronews.